Λίγο πιο πάνω από την Ομόνοια, σε ένα στενό της Αθηνάς, στη Λικούργου, η ζούγκλα εντόπισε ένα από τα τελευταία εργαστήρια μπουγάτσας και τυρόπιτας. Εκεί όλα γίνονται με τον παραδοσιακό τρόπο, τον αγνό, με τα φύλλα της μπουγάτσας να πετιούνται στον αέρα πριν ενωθούν, ενώ για τις μικρές τυρόπιτες το τυρί έρχεται κατευθείαν από τα τζουμέρκα. Ο Χρήστος και ο Γιάννης μιλούν στη ζούγκλα για την παράδοση χρόνων και εξηγούν γιατί η Δοδόνη αντιστέκεται στο πρόσταγμα των εποχών, την κατάψυξη και τη χαμηλή ποιότητα. Πάντως, είναι γευστική εμπειρία να δοκιμάσεις τα προϊόντα τους. Είμαστε εδώ με τον τεχνίτη της μπουγάτσας, έναν από τους τελευταίους που έχουν μείνει στην Αθήνα, τον Γιάννη Φώτη. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Τι φτιάχνεις εδώ? Εδώ έχουμε μπουγάτσα φύλλο. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Με τον παραδοσιακό τρόπο. Όπως τον έμαθες από παππούδες και παλιούς τεχνίτες. Και όπως και στη Βόρεια Ελλάδα και ειδικά στις Έρες, έτσι ανοίγουν το φύλλο. Είναι η μπουγάτσα λεγόμενη που λέμε. Είναι το φύλλο που λέμε μπουγάτσα. Από εκεί και πέρα το γεμίζει με τυρί, με κρέμα γλυκιά, με σπανάκι, με κρέας, ό,τι θέλει. Μπουγά σημαίνει ο αέρας, μου έχεις πει παλιότερα, έτσι που το κάνεις πάνω το φύλλο, έτσι είναι, δεν είναι? Το φύλλο που ανοίγουμε, ναι, με αυτόν τον τρόπο. Όπως και είδαμε και πριν, που ανοίγουμε στο νερό, το πετάμε στον αέρα και ανοίγει και γίνεται έτσι σε δονάκι. Mm-hmm. Να είναι λεπτό. Είσαι ένας από τους τελευταίους μάστορες μπουγάτσας στην Αθήνα. Είναι πολύπλοκη η διαδικασία, θέλει τέχνη για να το μάθεις, σωστά? Είναι μια τέχνη, αλλά όπως όλες οι τέχνες, όταν είσαι πολλά χρόνια και εξασκήσεις, είναι εύκολο πλέον, αλλά είναι ιδιαίτερη τέχνη. Είναι ο παλιός ο τρόπος, δεν είναι ούτε σε μηχάνημα, ούτε σε πλάστη. Αυτό θα σε ρώταγα, σε τι διαφέρει μια κατεψυγμένη μπουγάτσα που παίρνουμε όλοι από τα πολυκαταστήματα, ας πούμε, τα χυφαγεία που σταματάμε? Είναι η γεύση, είναι η ποιότητα, είναι... Εκτός ότι μπαίνει σε κατάψυξη, ενώ αυτό είναι φρέσκο πράγμα, το αφύλλο δεν ανοίγει εκεί πέρα στο χέρι, στον αέρα, είναι με πλάστη, μπορεί από μηχανή να σου πω καλύτερα, βγαίνει άλλο φύλλο, δεν είναι το ίδιο. Οπότε και... έχει και στη γεύση και στη διαδικασία της σκόνευσης. Και αυτό τώρα ζυμώνεται, σε λίγο πάει στο φούρνο. Δεν έχει ούτε ψυγείο, έχει κατάψυξη. Και είναι ολόφρεσκο, έχει μεγάλη διαφορά. Όσο το φύλλο είναι έτσι, βγαίνει σίγουρα πολύ καλύτερο. Τι παίρνει πιο πολύ ο κόσμος, μπουγάτσα με κρέμα, με σπανάκι, με τι ζητάμε πιο πολύ? Σε μπουγάτσες είναι η κλασική που λέμε εδώ στην Αθήνα, εννοούμε εμείς την γλυκιά. Ναι. Αυτή θέλει πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Η γλυκιά μπουγάτσα. Από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ ωραία και με φέτα, εννοείται, αλμυρί. Αλλά η κλασική είναι η μπουγάτσα η γλυκιά, που όπως είναι εδώ με κρέμα. Mm-hmm. Έτσι. Αυτή είναι που πουλάει πιο πολύ. Ωραία, πού θα σε βρει ο κόσμος? Είσαι στην Αθηνάς, κοντά στο μετρό, έτσι? Αθηνάς και Λικούργο, Ομόνοια. Πίσω από τα Νότος. Έτσι, η Λικούργο είναι πίσω εκεί στα Νότος. Είμαστε στη γωνία κάτω, στην Αθηνάς, όχι επάνω, στην Αιώλου. Και ήμασταν παλιά στη Λικούργο, στη ΣΤΟΑ, μέσα για το 72. Έχουμε βγει έξω τώρα. Βγήκατε έξω. Ωραία. Επομένως, μας βρίσκει εύκολα. Όποιος ξέρει και το παλιό μαγάζι, δεν θα βρει και το καινούργιο. Ωραία. Για ένα παιδί που βλέπει τώρα τη συνέντευξη, κατεβαίνω μετρό με προσανατολισμό την Αθηνάς. Την Αθηνάς. Και στα 30 μέτρα τσουπ η Λικούργο. Η πρώτη κάθετος είναι η Λικούργο. Αξίζει να δοκιμάσει την μπουγάτσα σου? Οι πελάτες εδώ, αλλά και εγώ ίδιος, αλλά οι πελάτες που λένε, η μπουγάτσα μας είναι καταπληκτική. Χρήστο, είμαστε στη Δοδόνη, σε ένα από τα τελευταία παλιά παραδοσιακά μπουγατσάδικα. Μπουγατσάδικα, τυροπιτάδικα. Ωραία. Τι φτιάχνεις εδώ κάθε πρωί? Από ό,τι βλέπω μπουγάτσες, τυρόπιτες. Φτιάχνουμε τυρόπιτα κουρού, φτιάχνουμε κασερόπιτα, ζαμπονόπιτα, λουκανικόπιτα, πίτσα και σε φύλλα πάντα μπουγάτσες, μπουγάτσα με τυρί, μπουγάτσα με κρέμα και μπουγάτσα με σπανάκι. Εσύ, Χρήστο μου, έχει μυρίσει, θα βγάλουμε τίποτα? Ναι. Τι θα μου δώσεις? Αυτή θα σου δώσω μπουγάτσα γλυκιά. Βλέπεις Νίκο, τι βγάλαμε? Παιδιά, μακάρι να μπορούσαμε να σας μεταφέρουμε τη μυρωδιά. Κοίτα πόση υδρατμή, όχι υδρατμή, η καπνή. Η ατμή από το ψήσιμο της φούρνου. Όντως μυρίζει πολύ διαφορετικά. Ποια είναι η διαφοροποίηση από τις μπουγάτσες του εμπορίου, η δικιά σου? Εμείς αυτή τη στιγμή, ό,τι βλέπετε εδώ πέρα, το έχουμε παρασκευάσει εμείς. Έχουμε ξεκινήσει από νερό και αλεύρι. Η κρέμα είναι δικιά μας, το φύλλο είναι δικό μας, το οποίο ανοίγεται στον αέρα. Και το βασικότερο από όλα είναι ότι είναι φρέσκο προϊόν. Δηλαδή έχει παρασκευαστεί από τις 3 η ώρα και μέχρι το μεσημέρι. Δεν δουλεύουμε κατάψυξη, δεν είχαμε ποτέ μας κατάψυξη. Και αυτό του δίνει το καλύτερο
προϊόν. Είναι εμπειρία ζωής, παιδιά, γιατί μυρίζει έντονα η κρέμα σε συνδυασμό με τη ζύμη που καίει. Έχεις και κάτι άλλο, γιατί μην τη βγάλουμε μόνο με γλυκό, κάτι σαλμερό. Να βγάλουμε και το κλασικό μας. Να βγάλουμε και μία κουρού. Οπ, αυτό είναι πιο μεγάλο ταψί, ε. Ναι, 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 προσέχω. Αν με κάψει, χαλάλι σου. Όχι, να με κάψω. Λοιπόν. Την ξαναβάζουμε εκεί, ωραία. Αυτή είναι η κουρού για την οποία μιλάει όλη η Αθήνα. Γιατί μιλάει όλη η Αθήνα για αυτή την κουρού? Γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο είναι η ναυαρχίδα του καταστήματος. Παρασκευάζουμε από το 1972, είναι κλασική τυρόπιτα. Είναι τυρόπιτα κουρού, δεν είναι σφολιάτα και γι' αυτό μπερδεύεται καμιά φορά ο κόσμος. Έχει άλλο τύπο, είναι η ζύμη. Σε περίπτωση, συγγνώμη που σε διακόπτω, σε περίπτωση που περάσω εγώ από εδώ και δεν θέλω να φάω, έχω φάει για πρωί. Αυτό μπορώ να το κρατήσω για να το δώσω την άλλη μέρα στο σχολείο, στο παιδί μου? Το προϊόν αυτό είναι ένα προϊόν το οποίο είναι σαν να το έχουμε φτιάξει στο σπίτι μας. Μπορεί να κρατήσει από 2, 3, 4 και 5 ημέρες στο ψυγείο και να το φας ό,τι ώρα θέλεις και όποτε θέλεις. Αυτό το λέμε όλοι ότι είναι ένα προϊόν που μπορεί να έχει φτιάξει σπίτι σου. Ποια είναι η διαφορά που έχει? Η διαφορά μας είναι αυτή τη στιγμή ότι το προϊόν έχει φτιαχτεί από φέτα. Έχει φτιαχτεί τώρα. Έχει φτιαχτεί δηλαδή πριν 3 ώρες. Είναι ένα προϊόν πάρα πολύ φρέσκο και πάρα πολύ καλές πρωτοσύνες. Να σε πάω λίγο στις ανατιμήσεις. Μέσα σε 2 χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ η φέτα, έχουν ανέβει πάρα πολύ τα αλεύρια, έχουν ανέβει πολλοί οι υπόλοιπες πρωτοσύνες. Και εσύ κρατάς την τιμή, πόσο τη δίνεις στην κουρού? Αυτή τη στιγμή τη δίνουμε ένα 50. Έχουμε κρατήσει πάρα πολύ χαμηλές τις τιμές μας. Οι ανατιμήσεις που έχουν γίνει στις πρώτες μεσήλες είναι πάνω από 50-60%. Συν το ρεύμα, που δεν μπορεί να απολογιστεί καν αυτή η τιμή. Τις τιμές τις κρατάμε γιατί ξέρουμε τους πελάτες. Οι πελάτες μας είναι πολλά χρόνια εδώ πέρα. Είναι δική μας. Πάνω από 30-40 χρόνια. Είμαστε το μαγαζί μας, είναι 51 χρόνια. Οι πελάτες μας οι περισσότεροι είναι από τότε σχεδόν. Είναι οι ίδιοι, είναι παππούδες, έχουν φέρει τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Κρατάμε τις τιμές όσο μπορούμε πιο χαμηλά. Εμένα ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Χρήστο, το γεγονός ότι έχεις ένα μαγαζί το οποίο δεν είναι σε πολύ κεντρικό σημείο. Δεν είναι μέσα στον δρόμο που περνάει ο άλλος, ας πούμε, στην Πανεπιστημίου ή στην Ομόνια, ή στο Σύνταγμα το πήρα και έφυγα. Δηλαδή πρέπει να ξέρει και να μπει εδώ ή να τύχει. Έτσι. Πρέπει να ξέρει. Είμαστε στη Λυκούργου 9, στην Ομόνια, στο δρόμο όπως βγαίνει από το μετρό στην Αθηνά, κατεβαίνοντας για το μοναστηράκι στο πρώτο στενό. Είμαστε, όπως είπα και προηγουμένως, ένα παλιό μαγαζί το οποίο ήταν πάρα πολύ γνωστό. Από την αρχή που είχε ανοίξει αυτό το μαγαζί, εξειδικεύεται στην τυρόπιτα και στην τυρόπιτα Φύλλο. Και αυτός ο λόγος έχει πάει από στόμα σε στόμα και μας ξέρουν πολύ. Θα μπορούσε η Αθήνα να αλλάξει κάποια στιγμή πρόσωπο και να γίνει λίγο πιο φιλική ως προς τον κόσμο, έτσι ώστε να έρχονται και στο δικό σου μαγαζί? Αυτή τη στιγμή η Αθήνα για μένα έχει αλλάξει πολύ. Δεν ήταν αυτή που ήταν πριν μια δεκαετία. Δεν υπάρχει λόγος για κανένα φόβο, ούτε να φοβηθεί κάτι κανένας. Είναι όπως είναι κάθε μια γειτονιά, με το φόβο που μπορεί να έχει στη γειτονιά σου ή όχι. Η Αθήνα είναι πάρα πολύ καλή αυτή τη στιγμή. Μπορεί ο κόσμος να βγει άνετα για τη βόλτα του, να βγάζει τα παιδιά του έξω, να νιώθει άνετα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάτε στην Αθηνά στη Βαρβάκιο, περνάτε από Λυκούργου. Πάτε στο μετρό για δουλειά, πάτε στα Χόντιο, στα Νότους, κατεβαίνετε εδώ πέρα πίσω να δοκιμάσετε την τυρόπιτα. Είναι εμπειρία ζωής, ναι ή όχι? Αν δεν είναι, θα τους δώσεις δύο. Όποιος φάει, νομίζω ότι θα γίνει πελάτης μας 100%. Αυτό το εγγυούμε κι εγώ. Καλή όρεξη.